Κύριε Μαρούπα, θέλω και από εσάς ένα σχόλιο σε αυτήν την τοποθέτηση του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, του κ. Κουνταντάκη, και με βάση τη δική σας οπτική σε σχέση με τα φορολογικά βάρη, πώς διαμορφώνεται. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε αυτός ο προϋπολογισμός από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε, λέγαμε ότι και αυτός ο προϋπολογισμός που διαφημίστηκε ως πρώτος αντιμνημονιακός, ότι είναι βαθιά ταξικός και ότι αναδιανέμει επιπλέον κι άλλο τον πλούτο υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό στην ουσία επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του κυρίου Κουνταντάκη. Φυσικά αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Συνέβαινε πάντα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τα μόνιμα υποζύγια είναι εργαζόμενοι, είναι αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι που πληρώνουν ακόμα φόρους με βάση τα φορολόγια που έχουν διαμορφωθεί και που θα διαμορφωθούν από 1/1/20. Γιατί ούτε αυτό το ξεχνάμε. Ότι τα εργατικά λαϊκά στρώματα τα περιμένει νέα μεγάλη φορολαιλασία με τη μείωση του φορολόγου που έχει ήδη ψηφίσει αλλά, κοιτάξτε, η κυβέρνηση. Οι θέσμοι επιμένουν ότι είναι πάρα πολλοί, είναι εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι δηλώνουν το μικρότερο εισόδημα που μπορούν να δηλώσουν, είναι στο αφορολόγητο, στο όριο του αφορολόγητου, και θεωρούν ότι πολλοί εξ αυτών φοροδιαφεύγουν. Νομίζουμε ότι αυτή η πραγματικότητα δεν χαρακτηρίζει όλο αυτόν τον κόσμο που σήμερα υποφέρει. Όταν ξέρουμε σήμερα πού είναι ο μέσος μισθός, ο οποίος στα χρόνια του μνημονίου έχει υποστεί μια βάρβαρη μείωση της τάξης του 25-30%, όταν έχουμε δει που έχει διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός, ακόμα και με την αύξηση η οποία ψηφίστηκε με τον μνημονιακό νόμο του Βρούτσι, όταν έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που δείχνουν ότι ο κόσμος στενάζει, ότι δεν έχει να κυκλοφορήσει. Τελείωσε η εβδομάδα των εκτόσεων, το δεκαήμερο των εκτόσεων, και τα στοιχεία από τους εμπορικούς συλλόγους τι λένε, ότι ο κόσμος δεν πήγε να ψωνίσει. Νομίζω αυτά τα είδαμε όλοι. Άρα λοιπόν ότι πραγματικά τα λαϊκά στρώματα περνάνε δύσκολα, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και ούτε θα περάσουν ευκολότερα με τη μείωση του φορολόγητου. Γιατί στην ουσία παίρνει από άλλη τσέπη πάνω από ένα μισθό από τους εργαζόμενους. Δηλαδή μια εργατική λαϊκή οικογένεια με τη μείωση του φορολόγητου αυτόματα επιβαρύνεται επιπλέον 500-600 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, αυτό αφορά τον ένα πόλο, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Τι συμβαίνει στον άλλο πόλο, σε αυτό που λέμε εμείς μεγάλο κεφάλαιο? Η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα ψήφισε τη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από 15% στο 10%. Ποιον ωφελεί αυτή η ρύθμιση? Ποιον στηρίζει αυτή η ρύθμιση? Η κυβέρνηση επίσης ετοιμάζεται να ψηφίσει. Ο αντίλογος μπορεί να είναι και είναι ότι στηρίζει στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης το να μπορέσει να διαχειριστεί περισσότερο πλούτο, ώστε να υπάρχουν και να υπάρχει μια αποβοήθημα στις επενδύσεις. Μισό λεπτό. Πάντως τώρα ψήφισε στα μερίσματα, σε αυτά που τσεπώνει ο επιχειρηματίας, μείωση φορολογίας. Επίσης ετοιμάζεται να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων, τις τιμές αναφοράς σε ορισμένα φάρμακα που θα συμπαρασύρει και τις τιμές και άλλων φαρμάκων. Ετοιμάζεται να δώσει ένα δωράκι στις φαρμακοβιομηχανίες. Όχι, το έδωσε. Το έδωσε, ναι, δεν μπορεί να το έχει ψηφίσει κιόλας. Όχι, ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε, ναι. Να δώσει δωράκι στις φαρμακοβιομηχανίες σε σχέση με χρήματα που προστάνε στον ΕΟΠΗ. Έχει ψηφίσει ήδη να μειώνει το φορολογικό συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη 1% κάθε χρόνο. Επιδοτεί τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό συμβαίνει. Και για να δούμε τώρα αυτό το κλίμα. Τι περιθώριο ανάπτυξη διαμορφώνει? Ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί. Αυτή η ανάπτυξη τον ωφελεί όντως? Για να δούμε τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Σε εμβληματικές, ας το πούμε έτσι, επενδύσεις που διαφημίζονται και που έχουν ανάπτυξη. Ας πούμε για παράδειγμα το λιμάνι του Πειραιά, που σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας και το 2018. Ναι. Ποια είναι η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους? Δουλεύουν με συνθήκες υπερεντατικοποίησης, με ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας? Είναι χτυπημένος ο θεσμός της συλλογικής σύμβασης? Εφαρμόζει και πέρα εργοδοσία με τη στήριξη και της κυβέρνησης και των δικαστηρίων τρομοκρατία απέναντι στους εργαζόμενους? Αυτή είναι η ανάπτυξη που φέρνουν. Μάλιστα. Είναι μια ανάπτυξη που μπορεί στον τουρισμό, για παράδειγμα, να φέρνει τεράστια κέρδη στους μεγαλοξενοδόχους, αλλά την ίδια ώρα να υπάρχει υπερεντατικοποίηση, να υπάρχουν λιποθυμίες στο προσωπικό, να υπάρχει ανεργία, να υπάρχουν πολύ χαμηλότεροι μισθοί. Και εκεί πέρα και η συλλογική σύμβαση που επεκτάθηκε ήταν μια συλλογική σύμβαση που νομιμοποίησε μια τεράστια μείωση που έγινε από τα προκρισέπεδα. Τεράστια μείωση. Λοιπόν, κύριε Μαρούπα, θέλω και τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτήν την ψηφισμένη πλέον διάταξη. Πάντως και τα δύο κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούν στο βασικό και το κύριο που λέει ότι και η υγεία και τα φάρμακα είναι εμπόρευμα και πρέπει ο εργαζόμενος, ο πολίτης, να τα πληρώνει για να τα έχει. Πάντως το κράτος δεν μπορεί και να παράγει σήμερα, φάρμακα, προσέξτε, κύριε Μαρούπα. Και σήμερα η κατάσταση στην υγεία, για την οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να καμαρώνει κάποιος από την κυβέρνηση, είναι πραγματικά άθλια η κατάσταση στα νοσοκομεία. Άθλια, πολύ δύσκολη. Ο κόσμος που πηγαίνει εκεί πέρα ξέρει ότι βασανίζεται. Μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν και σχετικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και μάλιστα και ο τελευταίος προϋπολογισμός, για να έχετε και κουβέντα και στην οικονομία, προβλέπει μειωμένα κονδύλια για τα νοσοκομεία. Που σημαίνει ότι η κατάσταση που θα συνεχίσουν να έχουμε όσον αφορά την υγεία θα παραμείνει στην καλύτερη περίπτωση ίδια με τη σημερινή αθλειότητα. Ένα αυτό. Δεύτερο.
Εντάξει, υπάρχει Eurogroup αύριο. Το οποίο από τι επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση και αυτή η συζήτηση για τη δόση, ότι οι πιέσεις είναι εδώ. Οι πιέσεις για να περνάνε οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή νέα αντιλαϊκά μέτρα, όπως τα λέμε εμείς, θα παραμένουν εδώ. Παρά τη μεγάλη ρητορία, ότι τώρα φύγαμε τα μνημόνια, ότι δεν δίνουν λογαριασμούς δανειστές κτλ. Το πώς δηλαδή θα καθορίσει ο λογαριασμός, η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένους όρους για να το κάνει. Θα συζητά με τους δανειστές που εκπροσωπούν το ξένο κεφάλαιο, θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Και έτσι το έργο ποιο θα είναι, συνέχιση των βαρβαρών μέτρων, παραμονή των βαρβαρών μέτρων, δυσκολότερες μέρες για τον κόσμο. Φυσικά ο κόσμος σήμερα μπορεί να διεκδικήσει και να παλέψει, να αμβλύνει τη γωνία της πολιτικής, να αποσπάσει κατακτήσεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση να δυναμώσει την πάλη και τον αγώνα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι και αυτή η μείωση του συντάξεων που δεν έγινε, η 13η, 14η, δεν ξέρω ποια μείωση ήταν να γίνει και δεν έγινε, αν δεν υπήρχαν οι εκατοντάδες κινητοποιήσεις των συνταξιούχων, σιγά να μην δεν την κάνανε. Θα την προχωράγανε σίγουρα. Μάλιστα. Αυτό αφορά και την πάλη για τη συλλογική μας εργασία, αφορά την πάλη για την υγεία, για την παιδεία και τα αρέστα. Και τέλος, επειδή έγινε και μια αναφορά για τις ερχόμενες ευρωεκλογές και το διακύβευμα το οποίο υπάρχει. Εμείς λέμε ότι σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν μπροστά μέσα στο 19, όποτε και αν γίνουν βουλευτικές, συν τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές δημοτικές που είναι ορισμένες, ο κόσμος να πάει και να ενισχύσει το ΚΚΕ παντού, γιατί είχε επιβεβαιωθεί στις εκτιμήσεις που έκανε, υπήρξε αποκούμπη αυτού του κόσμου στον αγώνα που έδωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε συμφωνούσε με όλα με το ΚΚΕ, είτε όχι, και μπορεί να ρίχνει την προοπτική για καλύτερες μέρες. Ειδικά για τις ευρωεκλογές και για τον παππούλα της ακροδεξιάς, η ακροδεξιά δεν καταπολεμιέται. Με μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προάγει τον αντικομουνισμό. Η ακροδεξιά δεν καταπολεμιέται με συμμαχίες, με ανθρώπους που προωθούν τον αντικομουνισμό και βάρβαρες πολιτικές, οι οποίες τροφοδοτούν τον φασισμό. Ούτε μπορεί να βγαίνει σημεοφόρος της πάλης κατά της ακροδεξιάς το κόμμα εκείνο, το οποίο συγκυβερνούσε με ένα ακροδεξιό μόρφωμα του Σανέλ, ένα κόμμα το οποίο έχει σοβαρές ευθύνες για την καθυστέρηση της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα πράγματα για μας δεν μπορούν να συμβιβάζουν.